αντίπαλος είχε καλύτερο ρυθμό. Φάνηκε ότι σε κάποιες στιγμές έχει καλύτερη κυκλοφορία. Όμως σε εμάς ένας βασικός στόχος ήταν σήμερα να μην δεχτούμε γκολ, πολύ σημαντικό κομμάτι. Από εκεί και πέρα βγάλαμε κάποιες επιθέσεις. Νομίζω ότι είχαμε αρκετές τελικές για ένα φιλικό παιχνίδι. Είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παιχτών. Δοκιμάσαμε και αρκετούς παίκτες σε άλλες θέσεις. Είναι σημαντικό για μας. Σιγά σιγά φτάνουμε σε ένα επίπεδο που θέλουμε να είμαστε, δηλαδή να είμαστε πιο δυνατοί στις μονομαχίες, να είμαστε πιο γρήγοροι και θα βελτιώσουμε αρκετά πράγματα στη συνέχεια, όπως το να κρατάμε περισσότερο την μπάλα που δεν το είχαμε σε μεγάλο βαθμό σήμερα. Βεβαίως είμαι ικανοποιημένος από την προσπάθεια. Για μας έχω ξαναπεί ότι είναι η προετοιμασία μας. Θα είμαστε έτοιμοι και τη στιγμή που πρέπει να είμαστε έτοιμοι σε όλες τις τομείς. Παρ' όλα αυτά, είναι το 7ο, αν δεν κάνω λάθος, φιλικό το οποίο παίζει η ομάδα, η οποία παραμένει αίτητη. Αυτό μπορεί να αποτελέσει και μια όθηση για τους ποδοσφαιριστές και να ανεβάσει και λίγο την αυτοπεποίθηση και την ψυχολογία της ομάδας. Ναι, πιστεύω ότι ακόμη και οι νίκες στα φιλικά δίνουν καλή ψυχολογία. Από εκεί και πέρα όμως αφήνουμε το 5 επίσημα. Και στα επίσημα, εμείς πρέπει να ξεκινήσουμε καλά. Και όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, και έχουμε να ξεκινήσει την ημερομηνία του Ολυμπίου. Για μας μετράνε τα επίσημα και ο στόχος που έχουμε θέσει να φύγουμε από αυτή την κατηγορία και στο τέλος της σεζόν να είμαστε όλοι χαρούμενοι. Αυτό μετράει. Με τα γραφικά το ρόστερ έχει κλείσει. Το μεγάλο ποσοστό έχει κλείσει. Τώρα όπως έχω πει θα δούμε μέχρι 10-11 του μηνός που είναι και η ελεύθερη παίκτες. Αν θα κάνουμε ακόμη μια μεταγραφή, αυτό θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Σε ποια θέση? Βασικά, αν κάνουμε μεταγραφή, θα είναι για το βάθος της ομάδος, να έχουμε περισσότερο βάθος. Τώρα, θέση δεν θα σας πω, γιατί μπορεί να τα ακούσει κάποιος άλλος παίκτης που παίζει στην ίδια θέση και να απογοητευτεί. Αυτό θα το δούμε τις επόμενες μέρες, επαναλαμβάνω. Είναι περισσότερο για το βάθος της ομάδος, γιατί υπάρχουν κάρτες, μπορεί και να υπάρχουν τραυματισμοί, εύχομαι να μην υπάρχουν. Και πρέπει να είμαστε καλυμμένοι σε αυτό. Αλλά, όπως είπα, τις επόμενες μέρες θα το δούμε. Εγώ είμαι ο Κουβλιά.